φροντιστήριο ανέλυξη, άσκηση 5 της αλφα-μάδας. Λέει ότι αν ο χ είναι διάφορος του μηδενός και ο ψ είναι διάφορος του μηδενός, να βρούμε τις τιμές που μπορεί να πάρει αυτή η παράσταση. Μας δίνουν ότι είναι διάφοροι του μηδενός, λόγω βέβαια του παρονομαστή. Λοιπόν, αυτό που θα πρέπει βέβαια να μας προβληματίσει είναι ο αριθμητής, αυτό το απόλυτο χ και αυτό το απόλυτο ψ. Για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτή την απόλυτη τιμή στον αριθμητή, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι η απόλυτη τιμή ενός αριθμού χ βγαίνει είτε όπως είναι όταν ο χ είναι θετικός ή έστω 0, και βγαίνει με ένα μείον μπροστά του αν ο χ είναι αρνητικός ή έστω 0. Πράγμα που σημαίνει λοιπόν ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το χ για να βγάλουμε την απόλυτη τιμή, ούτε τι είναι αυτό το ψ για να βγάλουμε την απόλυτη τιμή, οπότε αναγκαζόμαστε να πάρουμε περιπτώσεις. Διακρίνουμε λοιπόν τις περιπτώσεις. Πρώτη περίπτωση. Αν είναι και ο χ θετικός αριθμός και ο ψ θετικός αριθμός, τότε ξέρουμε ότι η απόλυτη τιμή και για το χ θα βγει όπως είναι και για το ψ ομοίως, άρα η παράσταση α θα γίνει χ δια χ στο πρώτο κλάσμα και ψ δια ψ στο δεύτερο κλάσμα. Και με τις απλοποιήσεις που γίνονται, 1 συν 1, άρα θα γίνει 2. Δεύτερη περίπτωση, αν ο χ είναι θετικός αριθμός, αλλά ο ψ είναι αρνητικός αριθμός. Τότε ξέρουμε ότι στην παράσταση α το χ θα βγει από το απόλυτο όπως είναι, χ δια χ, θα απλοποιηθεί μάλιστα και θα κάνει 1, αλλά ο ψ στο δεύτερο κλάσμα θα βγει με ένα μείον μπροστά του, μείον ψ δια ψ. Μετά τις απλοποιήσεις λοιπόν που θα γίνουν εδώ, θα μας μείνει 1, αλλά δίπλα θα μείνει μείον 1, άρα το αποτέλεσμα θα είναι 0. Τρίτη περίπτωση, αν είναι ανάποδα, ο χ αρνητικός και ο ψ θετικός. Τότε βέβαια γίνεται κάτι παρόμοιο και συγκεκριμένα η παράσταση α θα γίνει στο μεν πρώτο κλάσμα η απόλυτη τιμή του χ θα κάνει μείον χ δια χ, δηλαδή μείον 1, ενώ στη δεύτερη ψ δια ψ, δηλαδή συν 1. Μείον 1 συν 1 λοιπόν, άρα αποτέλεσμα 0. Και τέλος, στην τελευταία περίπτωση, αν είναι και οι δυο αρνητικοί, αν είναι και ο ψ αρνητικός και ο χ αρνητικός, τότε σε αυτή την παράσταση α θα έχουμε μείον χ δια χ, γιατί το απόλυτο εδώ θα βγει με ένα μείον, το ίδιο και μείον ψ δια ψ, δηλαδή μείον 1, μείον άλλο 1, που σημαίνει μείον 2. Άρα λοιπόν καταλήξαμε ότι αυτή η παράσταση α, δηλαδή το απόλυτο του χ δια χ συν το απόλυτο του ψ δια ψ, ισούται με. Στην πρώτη περίπτωση βρήκαμε 2, αν είναι και ο χ θετικός και ο ψ θετικός. Ισούται με 0. Στις δύο επόμενες περιπτώσεις, δηλαδή αν ο χ είναι θετικός και ο ψ αρνητικός, ή ανάποδα, αν είναι ο ψ αρνητικός και ο χ θετικός. Μπορούμε να πούμε λοιπόν με μια κουβέντα, ο χ και ψ είναι ετερόσιμοι. Όταν είναι ετερόσιμοι λοιπόν, το αποτέλεσμα θα είναι 0. Και τέλος, στην τελευταία περίπτωση βρήκαμε αποτέλεσμα μείον 2, αν είναι και οι δυο αρνητικοί, δηλαδή και ο χ και ο ψ είναι αρνητικός αριθμός.